και διαιτητές του αγώνα, να τους πούμε και αυτούς. Μιτχάνα Ισπανός, Γεμπλίνσκι Πολωνός, Ταουρίνο Ιταλός. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χατζιβρέτας έξω στον Μπετσίροβιτς. Δικούδης ελεύθερος για τρεις. Rebound μακρινό από τον Μπατίστ. Μπετσίροβιτς δοκιμάζει και αυτός εντελώς ακάλυπτος. 0-3 από τον Σλοβαίνο, ο οποίος έρχεται από 0-4 σουτ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό εδώ, εκτός έδρας, το μάτωσε που λένε με την πρώτη προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, λόγω των χαρακτηριστικών που έχει το παιχνίδι της Παρτίζαν, θα επιδιώξει αργό ρυθμό, να ελέγξει το ρυθμό, να καλύψει τα νότα του και με δεδομένο ότι οι Σέρβοι πάνε πολύ φανατικά στο επιθετικό rebound, όπου μπορεί να χτυπήσει αυτό τον εμβολιασμό με ελεγχόμενο βεβαίως ρυθμό. Δεν το συμφέρει να ξεφύγει ο ρυθμός του αγώνα, να γίνει δηλαδή run and gun, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι των Σέρβων. Γεγονός που θα τους διευκολύνει ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που παίζουν εντός έδρας. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη κοιμόμενη και δέχτηκε το πρώτο καλάθι από τον Βελίσκοβιτς. Διαμαντίδης για τον Χατζιβρέτα. Μαρκάρι μακριά ο Βίτκοβατς. Πάντα Χατζιβρέτας έξω στον Διαμαντίδη. Με αντίπαλο τον Ντέπιτς. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός πράγματι και τα καταφέρνει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Γλίστρισε σαν χέλι ο Διαμαντίδης στα πλάγια. Γύρισε τη μέση του και ευστόχησε με ταμπλό. 5-2, 2-5 ο Παναθηναϊκός. Πάντα στο προβάδισμα. Ο Παλάθιο στο χαμηλό πόστο για τον Πέκοβιτς. Ξανά Παλάθιο. Βίτκοβατς. Βελίσκοβιτς. Με αντίπαλο τον Τικούδη. Σουτ πάνω σε άμυνα. Κακή επιλογή. Αλλά θα πάρει ένα απρόσμενο επιθετικό rebound παρά το μπλοκάου του Μπατίστ. Ο Πέκοβιτς και θα μειώσει σε 4-5. Μπετσίροβιτς θα τρυπήσει την άμυνα της Παρτίζαν. Θα κατανικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο τον Τέπιτς. 4-7. Παλάθιο για τον Βελίτσκοβιτς. Πάσα backdoor, αλλά θα τον σταματήσει ο Μπατίστ στον αέρα. Πολύ καλή προσπάθεια του Μπατίστ. Διαμαντίδης ξεγλιστράει το φάουλ από τον Παλάθιο. Δύο βολές για τον Δημήτρη Διαμαντίδη που έχει ένα πολύ εντυπωσιακό επιθετικό ξεκίνημα. Έχει δημιουργήσει σε δύο προσπάθειες του ισάριθμα ρήγματα στην άμυνα της Παρτίζαν. Ξανά το πεντακάθαρο φάουλ του Παλάθιου που οδηγεί τον Διαμαντίδη στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Yeah. 4-8 η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Με το Διαμαντίδη να έχει πετύχει τρεις κόμπους, άλλους τρεις ο Μπετσίροβιτς. Τέσσερα εννιά. Ο Μπετσίροβιτς, συγγνώμη, έχει πετύχει 5. Λάθος. Ο Βίτροβατς σε μια δύσκολη προσπάθεια, rebound ο Διαμαντίδης, ο οποίος θα ταλαιπωρήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Μπετσίροβιτς χαμηλά στον Τικούδη, αυτός έξω στον Διαμαντίδη, αστραπία, πάσα στον Χατζιβρέτα, το σουτ για τρεις, rebound από τους Σέρβους, προσπαθούν να τρέξουν, ο Τικούδης σταματάει με φάουλ τον Βελίτσκοβιτς, φάουλ σκοπιμότητας, καθώς έβλεπε ότι η Παρτίζαν είχε πλεονεκτικότερες θέσεις στο γήπεδο και θα μπορούσε να πάει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Παλάθιος. Πάντα Παλάθιο για τον Πέτκοβιτς. Χαμηλά θα νικήσει τον Μπατίστ από τον οποίο παίρνει το φάουλ. Στο 5-5 το παιχνίδι της Παρτίζαν δείχνει να είναι πολύ προσαρμοσμένο πάνω στον Πέτκοβιτς, ο οποίος είναι αλτικός, είναι δυνατός. Εδώ χρησιμοποίησε και λίγο αντικανονικά το δεξί του χέρι για να αποθήσει τον Μπατίστ, αλλά το έκανε έξυπνα έτσι ώστε να μην επιτρέψει στους διαιτητές να δώσουν φάουλ. 5-9 από τον Πέκοβιτς.
Το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι πολύ αξιοσημείωτο. Είναι γεννημένος το 86, είναι δηλαδή μόλις 21 ετών. 6-9, Διαμαντίδης για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπατίστ έξω στον Ντιγούδη, Μπετσίροβιτς. Ελεύθερος στο σούτ ο Μπετσίροβιτς, εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά της Παρτίζαν. Έχει ζεστό χέρι, καλές επιλογές. 6-11 με 7 πόντους του Μπετσίροβιτς και 4 του Διαμαντίδη. Βίτκοβατς διστάζει, δεν ξέρει τι να κάνει. Παλάθιο απέναντι στο Διαμαντίδη. Προσπαθεί να αυτοσχεδιάσει, αλλά τη λύση θα την δώσει ο Πέκοβιτς μετά το εντελώς άστοχο σουτ του συμπαίκτη. Τελειώνει εύκολα τη φάση με ένα follow, καθώς ο Παναθηναϊκός βρέθηκε εκτός ισορροπίας αμυντικού rebound. Μπετσίροβιτς. Πάντα ο Σλοβαίνος έχει mismatch με αντίπαλο τον Πέκοβιτς. Mismatch και πλεονέκτημα. Mismatch είχε η Παρτίζαν. Εδώ το δεύτερο τρίποντο του Παναθηναϊκού από το Χατζιβρέτα κάνει το σκορ 8-14. Μεγαλύτερη διαφορά, 6 πόντοι. Βίτκοβατς, θα τον σταματήσει ο Μπατίστ, αλλά νομίζω έχει κάνει χαμηλά φάουλ ο Μπετσίροβιτς. Πράγματι, σε αυτό καταλογίζουν την παράβαση οι διαιτητές. Ο Βίτκοβατς πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ξανά η φάση. Πήδησε ψηλά και έκοψε ο Μπατίστ, αλλά χαμηλά έσπρωχνε αντικανονικά ο Μπετσίροβιτς. Τώρα ο Βιώσεβιτς ετοιμάζει τον Κέτσμαν, έναν από τους έμπειρους παίκτες της ομάδας του. Θα θυμόμαστε, είχε παίξει και στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια ο Κέτσμαν. Διαμαντίδης δίνει λύση στις αμφισβητήσεις που υπήρξαν όσον αφορά το rebound. Πάντα Διαμαντίδης, Χατζιβρέτας, Μπατίστ, έχει στην πλάτη του τον Πέκοβιτς. Πιο ψηλός, πιο ογκώδης ο Σέρβος, αλλά ο Μπατίστ ξέρει τα κόλπα του low post. Θα απομακρυνθεί από τον αντίπαλό του, θα πετύχει το καλάθι και παράλληλα έχει γίνει και κάποιο φάουλ εκεί από τον Βελίτσκοβιτς πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει και νέα επίθεση με σκορ 9-16. Ένα πολύ εντυπωσιακό τουλάχιστον επιθετικά ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει 80% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 100% στις βολές. Διαμαντίδης για τον Μπετσίροβιτς. Πραγματικά ζάλισε με τις επινοήσεις του τους Σέρβους. 9-18 από τον Μπετσίροβιτς που φτάνει τους 9 πόντους χωρίς να έχει χάσει σουτ. 4 στα 4 εντός παιδιάς. Το κλέψιμο από τον Μπατίστ θα το ολοκληρώσει. Πράγματι, αλλά σε καθυστερημένο χρόνο και οι Σέρβοι απέκτησαν την δυνατότητα να καλύψουν τα νότα τους. 4-41 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 9-18. Μπετσίροβιτς πειρακτωμένος σήμερα. Θα χάσει το πρώτο του σούτ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ που θα τον οδηγήσει στη γραμμή για 3 βολές. Μέχρι στιγμής το ταλέντο και τα αθλητικά προσόντα της Παρτιζάν δεν έχουν γίνει αισθητά. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρει που πρέπει να πάει το ρυθμό του αγώνα, ξέρει που πρέπει να χτυπήσει. Με λίγα λόγια δηλαδή, υπερισχύει μέχρι στιγμή στο γήπεδο η ομάδα με τη μεγαλύτερη ευγενία. Πρώτη άστοχη προσπάθεια του Μπετσίροβιτς σε αυτή τη δεύτερη βολή, έχει και μία τρίτη. Μία στις τρεις ο Μπετσίροβιτς, έχει 4-4 εντός παιδιάς και έχασε 2 βολές. Μπράβο. 9-19 το σκορ. Παλάθιο. Παίρνει το σκρίν από τον Πέκοβιτς. Το σούτ απ' έξω με καλές προϋποθέσεις, αλλά άστοχο από τον Βελίσκοβιτς. Ο Διαμαντίδης για τον Μπατίστ. Έξω στον Μπετσίροβιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτοματισμούς, έχει ισορροπία. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, αλλά διόρθωσε ο Διαμαντίδης. Ο Ντικούδης το σουτ με ταμπλό παρά την πίεση του Πέκοβιτς. 9-21 και ξεκίνημα τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα.
Η Παρτίζαν έχει αλλαγές. Ο Κέτσμαν είναι στο τερέν. Επίσης είναι ο Τρίπκοβιτς. Συνεχίζει ο Παλάθιος. Ο Παλάθιο. Και επίσης νέο πρόσωπο με το νούμερο 21, ο Μιλόσεβιτς. Παλάθιο για τον Τρίπκοβιτς που είναι δεινός σουτέρ. Κέτσμαν, Τρίπκοβιτς. Σταματάει, σουτάρει για τρεις. Το rebound προσπάθησε να το πάρει με συνεργασία ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Διαμαντίδης έσπρωξε την μπάλα λίγο πιο δυνατά και κατέληξε εκτός τερέν, δεν πρόλαβε ο Τικούδης. Νέα ευκαιρία λοιπόν για την σερβική ομάδα. Κέτσμαν. Ο Τρίπκοβιτς, μαρκάρει ο Χατζιβρέτας, Παλάθιο. Σουτάρει για τρεις καθώς άργησε να βγει ο Μπατίστ και στην αλλαγή. 12-21. Το πρώτο τρίποντο για την Παρτίζαν που μέχρι τώρα όλους τους πόντους της τους είχε χαμηλά μέσα από τη ρακέτα. Διαμαντίδης επιθετικό φάουλ από τον Δικούδη, ο οποίος απόφυσε αντικανονικά τον Μιλόσεβιτς. Ο Μιλόσεβιτς είναι και αυτός ένας νεαρός, 22 ετών. Έξω τώρα ο Ντικούδης, μέσα ο Τσαρτσαρής. Έξω και ο Χατζιβρέτας, μέσα ο Σπανούλης, ο οποίος προέρχεται από μια εκπληκτική εμφάνιση στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παλάθιο. Χαμηλά στον Πέκοβιτς, ξανά έξω στον Παλάθιο. Αυτός θα τρακάρει πάνω στον Μπατίστ που είχε κλείσει την baseline. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 12-21. Να θυμίσω ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά. 9-21. Σπανούλης. Μαρκάρει ο Τρίπκοβιτς. Μπετσίροβιτς. Το σκρίν από τον Μπατίστ. Πάντα Μπετσίροβιτς. Βήματα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπετσίροβιτς, γιατί μετά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα δείχνει να χάνει τον έλεγχο. Πράγματι θα φεύγει και παίρνει τη θέση του ο Κένεντι Γουίνστον, νέο πρόσωπο του φετινού Παναθηναϊκού, αλλά έδωσε και αυτό στα διαπιστευτήριά του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Κέτσμαν, μαρκάρει πολύ αποτελεσματικά ο Γουίνστον, αλλά ο Κέτσμαν θα περάσει την μπάλα πολύ έξυπνα μέσα στη ρακέτα και ο Τρίπκοβιτς θα μειώσει ακόμα περισσότερο. 14-21. Η Παρτίζαν έχει ένα σερί 5-0. Διαμαντίδης. Και τώρα ο Βιόσεβιτς ετοιμάζεται να ρίξει στον αγώνα το γίγαντα της ομάδας, το Βράνιες, με ύψος 2-29 παρακαλώ. Φάουλ από τον Κέτσμαν πάνω στο Σπανούλη. Έχω την εντύπωση πάντως ότι αν ξαναδούμε τη φάση στο replay, μάλλον έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Σπανούλης. Αν και ο Κέτσμαν μετακινεί το, όπως έδειξε το replay, πράγμα το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από μένα στην ζωντανή μετάδοση. Διαμαντίδης μετά την επαναφορά του Σπανούλη. Πάντα Διαμαντίδης για τον Winston. Ζώνη από την Παρτίζαν. 2-3. Βατίστε. Νέο λάθος από τον Παναθηναϊκό που δείχνει κάπως να έχει χάσει τα νερά του μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, δηλαδή μετά το time out και τις αλλαγές που έκανε ο Βιόσεβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει πόντο. Έχει καθυλωθεί στους 21 και έχει δεχθεί ένα 5-0. Βήματα τώρα από τον Παλάθιο. Ο Κεντροαμερικανός, επαναλαμβάνω, από την Μπελίζ, με αρκετά μεγάλη, αλλά όχι και σημαντική θητεία, μεγάλη σε χρόνο, αλλά όχι σημαντική θητεία στο NBA. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στην ομάδα του. Διαμαντίδης για τον Σπανούλη. Μπατίστ. Διαμαντίδης έξω στον Σπανούλη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποφύγει, να επιτεθεί πάνω στον Βράνιες. Τον γίγαντα τον 2-29 που παίζει σαν τερματοφύλακας κάτω από το καλάθι της Παρτίζαν. Και ο Βιόσεβιτς επιλέγει να παίξει ζώνη με το Βράνιες στην πεντάδα του, γιατί ξέρει πόσο ευάλωτος θα είναι στα pick and roll που στείλει ο Παναθηναϊκός ψηλά στη ρακέτα.
Έξω ο Κέτσμαν, επιστρέφει ο Τέπιτς. Τσαρτσαρίς. Έχει δύο βολές. Πρώτος πόντος Παναθηναϊκού μετά από αρκετή ώρα. Ξεκολλάει επί 21-14-22. Ακόμα μια βολή για τον Κώστα Τσαρτσαρί. 2-2. 14-23. Και τώρα θα είναι η στιγμή του μεγάλου στάρ. Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντί Διαμαντίδη. Τέπιτς με αντίβολο τον Winston. Τρίπκοβιτς. Μετέφερε την μπάλα. Βήματα. Ο Βιλιώσεβιτς προβληματισμένος. Εδώ ξανά η φάση. Περπάτησε, πήγε ένα πασάρι, του μείνει μπάλα στα χέρια. Έχει περπατήσει κρατώντας την μπάλα, βήματα. Φάουλ από τον Μιλόσεβιτς που προσπάθησε να ακολουθήσει τον ταχύτερο από Σπανόλη και τον πίεσε αντικανονικά από πίσω. Ο Μπράντοβιτς στέλνει κι άλλο νέο παίκτη, νέο. Δεν είναι νέος, είναι το μεγάλο ηλικία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τομάσεβιτς μπαίνει στο παρκέ για πρώτη φορά αντί του Μπατίστη. Σπανούλης κάνει το 14-24. Τρίτη χαμένη βολή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τομάσεβιτς φάνηκε ότι θα μπορούσε να ελέγξει προς στιγμή το επιθετικό rebound, αλλά δεν τα κατάφερε. Η διαφορά στους 10, 1 και 15 πριν το τέλος της περίοδου, η Παρτίζαν στην επίθεση με τον Τρίπκοβιτς. Ο Παλάθιο προσπαθεί να αποστάρει απέναντι στον Σπανούλη, αλλά ο Λαρισαίος δεν του επιτρέπει να αποκτήσει πλεονέκτημα. Ο Βράνιες έχασε το σούτ από τη μέση απόσταση. Γιασικεβίτσιους, Τσαρτσαρίς, Winston, το σκρίν από τον Τομάσεβιτς. Winston, κακή συνεννόηση, θα χάσει την μπάλα. Τρίπκοβιτς. Ο Βράνιες για τον Τέπιτς. Τρίπκοβιτς, μαρκάρει γρήγορα ο Σπανούλης εκεί. Ο Τρίπκοβιτς προσπαθεί να ελιχθεί, προσπαθεί να φτιάξει μια ατομική φάση. Παλάθιο, θα τρυπώσει και παρά την προσπάθεια του Τσαρτσαρί θα μειώσει σε 16-24, καθώς ο Παλάθιο βρήκε πέρασμα από τον Γιασκεβίτσιους που δεν είναι και ο ικανότερος αμυντικός του Παναθηναϊκού. 9 δεύτερα ακόμα, 8 Γιασκεβίτσιους για τον Winston, πάει από την baseline, ελεύθερος ο Σπανούλης, θα σουτάρει για 3. Η μάχη για το rebound, τελικά κερδίζει ο Παλάθιο, θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Το δεκάλεπτο θα τελειώσει με 8 πόντους διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. 16-24, καθόλου άσχημα θα έλεγα κανείς για την Παρτίζαν, η οποία κάποια στιγμή έχανε και με 11, με 12. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστροφή στη Χάλα Πιονίρ για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα Παρτίζαν Παναθηναϊκού. 16-24 το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός συνεχίζει με τον Μάσεβιτς, Αρτσαρί, Γουίνστον, Γιασκεβίτσιου, Σπανούλη. Από την άλλη πλευρά Πέκοβιτς, Βελίτσκοβιτς, Τέπιτς, Τρίπκοβιτς και με το νούμερο 20 ο Μπόζιτς, ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Παρτίζαν. Ο βήματα για τον Πέκοβιτς, πάνω στον οποίο δίνει διπλή βοήθεια η άμυνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή από τον παίκτη που τον μάρκαρε έτρεξαν και άλλοι δύο για να του κλείσουν τις κινήσεις αριστερά και δεξιά, διότι στο 5-5 ο Πέκοβιτς είναι πράγματι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει καταφέρει τους δύο βασικούς του στόχους. Έχει πετύχει πρώτον να αποτρέψει, να κρατήσει την Παρτίζαν μακριά από τα επιθετικά rebound και δεύτερον να μην την αφήσει να περάσει τους ευνηδιασμούς. Σπανούλης θα φτάσει στο lay-up. 16-26 ο Παναθηναϊκός στους 10 με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τέπιτς. Τρίπκοβιτς, Μαργαρίτ Γουίνστον.
για τρεις. Ο Τέπιτς, rebound από τον Τομάσεβιτς, στον οποίο όμως χρεώνεται φάουλ, γιατί κράτησε με το ένα χέρι, πήρε την μπάλα και με το άλλο κράτησε αντικανονικά εκτός φάσης τον Πέκοβιτς. Εδώ διαμαρτύρεται ο Τομάσεβιτς. Είναι πιο έμπειρος, πιο έξυπνος, πιο πονηρός από τον Πέκοβιτς, αλλά και οι διαιτητές έχουν μάτια, βλέπουν. Τέπιτς. Βλίτσκοβιτς, Τρίπκοβιτς. Προσπαθεί να βρει διάδρομο προς τα μέσα, δεν τα καταφέρνει. Με καλές προϋποθέσεις το σούτ από τον Τέπιτς. Ξανά η Σέρβη, μάλλον το σούτ ήταν από τον Βελίτσκοβιτς. Ωραία προσπάθεια από τον Πέκοβιτς, αλλά τρίτη συνεχόμενη επίθεση για την Παρτίζαν. Εδώ γίνεται μια κλέφτη. Ο Τρίπκοβιτς θα μειώσει σε 19-26, καθώς ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις δεν μπορούσε να ελέγξει τα αμυντικά rebound. Αυτό ακριβώς δηλαδή που πετύχαινε μέχρι τώρα. Ο Μάσεβιτς χαμηλά στον Τσαρτσαρή. 19-28. Ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία να αντιδράσει ακαριαία και να μην δημιουργήσει, να μην επιτρέψει στην Παρτίζα να δημιουργήσει, ας πούμε, κλίμα εφορίας. Τέπιτς πάει στο low post, αλλά χρεώνεται με επιθετικό φάουλ, καθώς απόθεσε το Σπανούλης. Σπανούλης που μπορεί να μην έχει μπόρει, αλλά έχει γερό κορμί και μπορεί να αμυνθεί στο low post απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους, όπως τώρα. Βάζει λίγο και το χεράκι του αντικανονικά, πριν δεχθεί το σπρώξιμο του Τέπιτς. Αναμφίβεται το επιθετικό φάουλ, αλλά ο Σπανούλης το πριν έχει πιάσει πανέλα και τραβάει. Γιασκεβίτσιους. Έξοχη πάσα στο Σπανούλη, πραγματική λέιζερ από τον Λιθουανό, καθήλωσε την αντίπαλη άμυνα, 19-30. Εδώ είδαμε ένα μικρό μέρος της κλάσης του μεγάλου Γιασκεβίτσιους. Πέκοβιτς. Παρά την προσπάθεια του Τσατσαρή να διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη, ο Πέκοβιτς θα πετύχει το καλάθι, 21-30. Με τον Σέρβο, με τον Μαυρογούνιο σέντερ να έχει πετύχει 8 πόντους. Φάουλ από τον Γιασκεβίτσιου, που εδώ υπήθηκε από την άμυνα τον Σέρβο, να έχασε την μπάλα. Αναγκάστηκε να κάνει και φάουλ για να αποτρέψει τον εφηδιασμό. Ίσως έγινε και φάουλ όμως από τον Βόζιτς. Τρίπκοβιτς. Κλείνει το διάδρομο Γουίνστον. Πάντα Τρίπκοβιτς για τον Πέκοβιτς. Έξω τον Βελίτσκοβιτς. Ελεύθερο στο σούτ. Rebound ο Τσαρτσαρής. Σπανούλης. Αυτός τώρα θα οργανώσει το παιχνίδι. Έχει πάει στα πλάγια ο Γιασκεβίτσιος. Το pick and roll με τον Τομάσεβιτς, Γουίνστον, ελεύθερος Γιασκεβίτσιος για τρεις. Αυτή ήταν μια ευκαιρία που κανονικά δεν θα έπρεπε να χάσει ο Λιθουανός, ο οποίος δεν έχει βρει απολύτως τα πατήματά του. Εντυπωσιακό τάρθωμα από τον Βελίτσοβιτς που πέρασε σαν άμενος μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. 23-30 η διαφορά στους 7. 6-35 πριν το τέλος. Γιασκεβίτσιου θα απαντήσει, 23-32. Ο Μπόζιτς οργανώνει το παιχνίδι της Παρτίζαν. Με το Μαλάθιο πάντα στον πάγκο. Τέπιτς για τον Τρίπκοβιτς. Ψάχνουν όλοι τον Πέκοβιτς. Τελικά το σούτ από τον Τρίπκοβιτς. 26-32. Η Παρτίζαν θα μειώσει στους 6. Θυμίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά είχε φτάσει μέχρι τους 12. Σπανούλης για τον Τσαρτσαρή. Γιασκεβίτσιου. Θα δεχθεί το στόπ από τον Βελίτσοβιτς που έσπευσε να βοηθήσει στο μαρκαρισμά του. Φάουλ από τον Τομάσεβιτς. Το δεύτερο αν δεν κάνω λάθος. Δεν πρόλαβα να δω τι έβγαλαν στην οθόνη. Ναι, βέβαια, είναι το δεύτερο φάουλ του Ντέγιαν Τομάσεβιτς.
Και επανέλθει ο Διαμαντίδης. Αντίκτυπο Γουίνστον. Με φάουλ από τον Γιασκεβίτσιους. Το δεύτερο προσωπικό του. Έχουν από δύο Γιασκεβίτσιους, Μπικούδης και τον Μάσεβιτς. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει δύο ο Κέτσμαν και δύο ο Τέπιτς. Αλάθιο επέστρεψε στην οργάνωση του παιχνιδιού. Βγήκε από το παιχνίδι ο Τέπιτς. Διαμαντίδης προσπάθησε να κλέψει αλλά δεν συγκράτησε την μπάλα. Πεντέμιση λεπτά ακόμα για να τελειώσει τον ημίχρονο. Παλάθιο πάει προς τα μέσα. Θα αφήσει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο. Και ο Μπράντοβιτς αναγκάζεται να καλέσει time out καθώς η διαφορά έφτασε 9-11 αν θυμάμαι καλά. Διαμαντίδης για τον Παναθηναϊκό ενώ η Παρτίζαν προσπαθεί να πιέσει όλο το γήπεδο. Για Σκεβίτσου. Ο Μπόζικ πιέζει εκεί και οι διαιτητές των χρόνων με φάουλ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξει ο ενθουσιώδης Σέρβος τον τρόπο με τον οποίο πιέζει τον Λιθουανό. Εδώ βλέπετε πως βάζει τα χέρια του. Προσπαθώντας να τον δυσχεράνει στον έλεγχο της μπάλας και στην τρίμπλα. Διαμαντίδης. Δεν το σκρίνει από τον Τσαρτσαρή. Έχει αντίπαλο τώρα με τον νούμερο 15 τον Βίτκοβατς που επέτρεψε. Διαμαντίδης. Δεν βρίσκει διάδρομο. Σπανούλης. Ωραία πάσα στον Τσαρτσαρή που τελειώνει παρά την προσπάθεια του Τρίπκοβιτς. Θα πάρει και φάουλ. Εδώ με τις γρήγορες αναλλαγές οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν την άμυνα της Παρτίζαν εκτός ισορροπίας. Κοιτάξτε ο Σπανούλης έδειξε ότι θα σουτάρει και τελικά γυρίζει και βρίσκει την αδύνατη πλευρά της άμυνας όπου μπόρεσε και έδρασε αποτελεσματικά ο Τσαρτσαρής ο οποίος με αυτό το έμεσο τρίποντο ανεβάζει την διαφορά στους 7-28-35. Παλάθιο για τον Μπόζικ. Αυτός θα χάσει την μπάλα. Φάουλ στον Σπανούλη. Ο Μπόζικ που προσπαθεί κυρίως με αμυντικές προσπάθειες να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή στην αρκό του μπάσκετ έχει μπει μέσα για να ρίξει ξύλο. Και τώρα καθώς ο Γιώσεβιτς βλέπει ότι οι διαιτητές έχουν αρχίσει και τους περίπτουν τα φάουλ, τον αποσύρει και επαναφέρει τον Κέτσμαν. Επαναφορά από τον Διαμαντίδη για τον Γιασκεβίτσιους. Πάντα ο Λιθουανός έξω στον Σπανούλη. Πάντα Σπανούλης ελεύθερος στο σούτ. Πάρτο μέσα με τον Σπανούλη να είναι και σήμερα εντυπωσιακός. 28-37 στους 9. Ένα γρήγορο 0-5 από τον Παναθηναϊκό. Πέκοβιτς έξω στον Παλάθιο με καλές προϋποθέσεις στο σούτ. Rebound από τον Διαμαντίδη. Σπανούλης, ο Μπατίστ χάνει προς στιγμή τον έλεγχο της μπάλας και χάνει το εφηδιασμός, αλλά όχι και η μπάλα όμως. Ο Παναθηναϊκός έχει την επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Διαμαντίδη. Έτω σκρίνει από τον Μπατίστ το pick and roll ανάμεσα στους δύο. Κατέληξε σε ένα σούτ από μέση απόσταση του Μπατίστ. Παλάθιο, καλή άμυνα από τον Σπανούλη. Όμως ο Παλάθιο θα βρει τον Πέκοβιτς, ο οποίος θα πάρει το δεύτερο φάουλ του Μπατίστ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 3:58 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-37, δύο βολές για τον Πέκοβιτς εδώ. Η μεγάλη στάρ του παρελθόντος της Παρτίζαν, Τζόρτζεβιτς και Ντανίλοβιτς. Είδατε να τα λένε μεταξύ τους και να γελάνε. 29-37. Ο Πέκοβιτς έφτασε στους 10 πόντους με 4-4 βολές, 3 στα 5 τρίποντα. Για Σικεβίτσιους μεταφορά της μπάλας σφυρίζουν οι διαιτητές. Για Σικεβίτσιους που προσπάθησε να ευνηδιάσει την Παρτίζαν. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα υπερβολικό το σφυρίγμα των διαιτητών. Δεν υπήρξε τουλάχιστον εμφανής παράβαση. Κέτσμαν. Αντίπαλο τον Γιασκεβίτσιους.
προσπαθεί να πάει κοντά. Έξυπνη άμυνα από τον Λιθουανό, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και όταν λέμε έξυπνη, προσπάθησε την αδυναμία του να την κάνει δύναμη με μια απλό σωστή τοποθέτηση, η οποία μπέρδεψε τον αντίπαλο. Κέτσμαν για τρεις πάνω σε άμυνα. Rebound από τον Πέκοβιτς. Αυτό πρέπει να είναι το πέμπτο επιθετικό rebound της Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Κέτσμαν. Τέπιτς. Μαρκάρει ο Διαμαντίδης. Παλάθιο με αντίπαλο τον Σπανούλη. Ελίσσεται. Θα βγάλει την μπάλα εκτός τερέν. Καθώς δεν μπόρεσε να βγάλει εκτός ισορροπίας το Σπανούλη, που με τα πολύ γρήγορα πόδια του και τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του ακολούθησε τον κέντρο Αμερικανό. Κοιτάξτε εδώ ξανά την προσπάθεια. Και αυτός βρέθηκε εκτός ισορροπίας. Διαμαντίδης. Σπανούλης. Θα παίξει το πικ εν ρολ με τον Μπατίστ. Προτιμά να βγάλει έξω στο Γιασκεβίτσιους. Ο Μπατίστ χάζευε ένα τελείπτη την πάσα του Γιασκεβίτσιους. Έτσι πήγε χαμένη η έμπνευση του Λιθουανού. Το βλέπουμε εδώ. Ο οποίος φρεώνεται και με ένα λάθος, το οποίο επί της ουσίας δεν του ανήκει. Τέπιτς. Ο Κέτσμαν πατάει την βασική γραμμή. Μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 2.43 πριν το τέλος του χρόνου. 30-37 ο Παναθηναϊκός είναι σταθερά στο προβάδισμα. Ένα προβάδισμα το οποίο έχει κυμανθεί από τους 12 μέχρι, από τους 4 μέχρι τους 12 πόντους. Γιασκεβίτσιους. Αντίπαλο τον Τέπιτς. Τσαρτσαρίς. Πάντα Τσαρτσαρίς. Βρίσκει τον Μπατίστ, αυτός βγάζει εκτός ισορροπίας με μια ωραία προσποίηση τον Πέκοβιτς. 30-39 από τον Μάικλ Μπατίστ που φτάνει τους 4 πόντους. Πάντα πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού Μπετσίροβιτς που είχε αποσυρθεί όμως από το παιχνίδι. Εδώ και ώρα με 10 πόντους ο Γιωβένιο. Ο Σκέτσμαν απαντάει με σούτ με καλά 3 πόντων. 33-39, 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Σαρτσαρίς, το φάουλ από τον Βίτκοβατς, ο οποίος πήγε και κόλλησε αντικανονικά επάνω του. Ήταν το τέταρτο φάουλ για την Παρτίζαν, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 5. Δύο αλλαγές από τον Βουγιώσεβιτς, βγήκε ο Τέπιτς, βγήκε και ο Βίτκοβατς και μπήκαν στο παιχνίδι. Ο Τρίπκοβιτς και ο Βελίτσκοβιτς. Ο Τσαρτσαρίς και πάλι εύστοχος στις ελεύθερες βολές. 33-41. Φεύγουν Μπατίστ και Γιασκεβίτσιους. Μπαίνουν στο παιχνίδι. Επιστρέφει μάλλον ο Χατζηβρέτας και μπαίνει για πρώτη φορά ο Ζίζιτς. Παλάθιο. Κέτσμαν, φάουλ από τον Χατζηβρέτα που προς στιγμή δεν βρέθηκε σωστή θέση και αναγκάστηκε να σπρώξει αντικανονικά τον αντίπαλό του, ο οποίος πάει στη γραμμή για 2 λεπτές βολές. 1.42 πριν το τέλος του χρόνου. Ο Κέτσμαν θα έχει ακόμα μια ευκαιρία από την γραμμή. 34-41 η διαφορά στους 7. Το Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα και το Σπανούλη να οργανώνει την επίθεση του. Προσπάθησε να ευνηδιάσει την αντίπαλη άμυνα, αποτέλεσμα ήταν να κάνει λάθος. Φάουλ από τον Τσαρτσαρή, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί με τα χέρια ψηλά. Έτσι λοιπόν ο Παρτίζαν θα ξαναπάει στην γραμμή. Τι φάουλ ήταν αυτό που έκανε ο Τσαρτσαρίς, δεν το κατάλαβα. Όταν χτύπησε πάνω στα χέρια του το παλάθι, είχε χάσει ήδη την μπάλα. Σωστό. (Σταλείως) 36-41 η διαφορά στους 5. Ο Αθηναϊκός με τον Διαμαντίδη.
1 και 25 πριν το τέλος του χρόνου. Πάντα Διαμαντίδης. Τσαρτσαρίς. Το screen από τον Ζίζιτς. Ο Διαμαντίδης, παρότι ήταν ελεύθερος, δεν θα βρει στόχο. Βελίτσκοβιτς διστάζει. Παλάθιο. Ζητάει την μπάλα ο Πέκοβιτς, όπου σπρώχνεται εκεί με τον Ζίζιτς. Τελικά, με καλές προϋποθέσεις, ο Βελίτσκοβιτς θα κάνει το σκορ 39-41. Η διαφορά στους δύο. Time out, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στη τρεις πόντους, ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο είχε δεχτεί μόλις 16. Δηλαδή δεν είναι ο Παναθηναϊκός το ίδιο αποτελεσματικός στην άμυνά του όσο στο πρώτο δεκάλεπτο. Ζίζιτς. Σπανούλης. Περνάει χαμηλά στον Ζίζιτς. Θα τελειώσει τη φάση καθώς άργησε να επιστρέψει ο Βελίτσκοβιτς, ο οποίος είχε βρεθεί εκτός θέσης στο pick and roll. 39-43. Τρίπκοβιτς. Βελίτσκοβιτς. Χαμηλά στον Πέκοβιτς. Αναγκάζεται να κάνει φάουλ ο Ζίζιτς. Έτσι λοιπόν ο Πέκοβιτς θα πάει για τρίτη φορά στη γραμμή για τις ελεύθερες βολές. Έχει ήδη 4 στις 4 από τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του. Καθαρό το φάουλ ο Ζίζιτς, ο οποίος βρέθηκε εκτός θέσης. Τον απόφυσε ο πιο ψηλός και πιο δυνατός Πέκοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έβγαλε τον Τζαλτσαρί και έβαλε τον Μπετσίροβιτς. Πράγμα που σημαίνει ότι στα τελευταία 26 δεύτερα ο Παναθηναϊκός, αν δεν μεσολαβήσει και άλλη αλλαγή, θα παίξει με 4 κοντούς και έναν ψηλό, τον Ζίζιτς. Η κοντή είναι Διαμαντίδης, Χατζιβρέτας, Πανούλης, Γιασκεβίτσιος. Δεν ακολούθησε σε αλλαγή σχήματος ο Βιλιώσεβιτς. Θα δούμε λοιπόν ποιον θα μαρκάρει ο Βελίτσκοβιτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος ψηλός του. Αντιθέτως ετοιμάζει τον Βράνιες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα παίξει κάποια μήνα ζώνη τώρα για να βάζει τον Βράνιες μέσα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Όχι. Ο Βράνιες μέσα, έξω ο Πέκοβιτς και η Παρτίνα προσπαθεί να πιέσει. Μεγάλο ρίσκο αυτό. Σπανούλης. Ελεύθερος ο Χατζιβρέτας, πάει στο ρήγμα, έξω για Σκεβίτσιους μόνος του. Θα χάσει και πάλι το τρίποντο με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Σπανούλης που όρμησε πάνω στην μπάλα, ανάγκασε σε βήματα τον Παλάθιο. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 δεύτερα για να κάνει επίθεση, προηγείται με 41-43. Εδώ θέλει μια επίθεση εκτάκτου ανάγκης για να προλάβει. Τον Άνιδε θα του φτάσει, πάει ο Σπανούλης. Διαμαντίδης πιέζεται από πολύ μακριά. Βόμβα πραγματική. Βόμβα τριών πόντων. Πραγματικές βόμβες υπάρχουν μόνο στον πόλεμο. 41-46 από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που πέτυχε αυτό το εντυπωσιακό τρίποντο της τελευταίας στιγμής και στέλνει τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια με 5 πόντους διαφορά. Ο ίδιος έχει 7 με 2 στις 2 βολές, 1 στα 3 δίποντα και 1 στα 1 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαία επιθετική επίδοση. 46 πόντοι εκτός έδρας δεν είναι μικρή δουλειά, αλλά προβληματίζουν οι 25 που ο Πέτκοβιτς προσπαθεί να πάρει πλεονέκτημα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Ζίζιτς και θα πάει στην γραμμή για άλλες 2 ελεύθερες βολές. Μέχρι στιγμής ο Μαυροβούνιος σέντερ της Παρτίζαν είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στις βολές. Εκεί έχει στις 6. Στάσεις 7. Ο Πέκοβιτς φτάνει τους 13 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Με δεύτερο τον Μπετσίροβιτς, έχει 10. 43-47. Διαμαντίδης. Βίνσον για τον Μπετσίροβιτς. Διαμαντίδης. Ελεύθερος για 3. Δεν ήταν καλό το σούτ, παρότι ήταν μόνο ο Διαμαντίδης, αλλά ο Τρίπτοβιτς
Αυτό τι να πει, έφτασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έδωσε το μπάλα στον Αϊκό. Μια απρόσμενη νέα ευκαιρία. Εδώ κοιτάξτε πώς το γλιστράει η μπάλα. Δικούδης για τον Winston, για Μαντίδης. Ο Μπετσίροβιτς για τον Winston, αυτός με καλές προϋποθέσεις στο σουτ. 43-49 από τον Αμερικανό που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Άλλωστε δεν είχε κάνει άλλο σουτ. Είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Ο Παλάθιο διστάζει. Ο... εκτός μπάλας, ο Πέκοβιτς κάνει το πρώτο του φάουλ. Πώς γίνεται, τόση ώρα στο παιχνίδι, ένα φάουλ. Όχι, ναι, ένα φάουλ. Πράγμα. Διαμαντίδης. Μπετσίροβιτς βγαίνει από τα σκριν. Ξανά Μπετσίροβιτς για τον Διαμαντίδη, μάρκαρα τον Παλάθιο. Ο Σλοβένος προσπαθεί να τρυπώσει κάτω από τη μασχάλη του Τρίπκοβιτς που κάνει το δεύτερο του φάουλ. 43-49, 8-47 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Διαμαντίδη. Πάντα Διαμαντίδης, το σκρίν από τον Ζίζιτς. Το φάουλ πάνω στον ηγέτη του Παναθηναϊκού από τον Παλάθιο, δεύτερο διαιτών. Τον Μίλτον Παλάθιο από την Μπελίζ, παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι άλλος παίκτης από αυτή τη χώρα έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Μπετσίροβιτς. Ωραία στον Ντικούδη, ελεύθερος ο Winston. Βγάζει την άμυνα εκτός ισορροπίας. Ο Ζίζιτς με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι ο καλύτερος πέρα από την μέση απόσταση. Όμως ο Ντικούδης θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του για επιθετικό rebound, για follow. Τρίτο φάουλ του Τρίπκοβιτς που πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Τέπιτς. Ο Τρίπκοβιτς που έχει κάνει δουλειά στα shoot τριών πόντων. Με δύο εύστοχα σε τρεις προσπάθειες και συνολικά 8 πόντους. Είναι ο δεύτερος, είναι ο τρίτος σκόρερ της Παρτίζαν μετά τον Πέκοβιτς που έχει 14 και τον Παλάθιο που έχει 9. 2 στις 3 βολές για τον Δήμο Τικούδη που φτάνει στους 4 πόντους. Έχει και 1-1 δίποντο, 0-1 τρίποντο. Όπως και προηγουμένως έχασε τη δεύτερη βολή. 43-50. Ο Παναθηναϊκός έχει 69% στις βολές, η Παρτίζαν έχει 86. 12-14 στη Σέρβη, 11-16 ο Παναθηναϊκός. Η Παρτίζαν όμως έχει τον Πέκοβιτς με 8-8, μεγάλη δουλειά. Έχει ένα center forward και δείχνει το χαφάλ και δεν χάνει βολή. Στην επαναφορά ο Κέτσμαν για τον Παλάθιο. Πιέζει εκεί ο Διαμαντίδης. Δυσκολεύει τον Κεντροαμερικανό. Αυτός προσπαθεί να τρυπώσει. Νομίζω είναι το φάουλ από τον Ζίζιτς. Το τρίτο για τον σέντερ του Παναθηναϊκού, τον κοράτη σέντερ του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έκανε το φάουλ με το σώμα, καθώς απόφυσε τον αντίπαλό του, τον Παλάθιο. Ο Ζίζιτς είναι ο μόνος του Παναθηναϊκού με 3 φάουλ, όσα έχει ο Τρίπκοβιτς από την άλλη πλευρά, Τέπιτς. Παλάθιο, γρήγορα το σουτ για 3, 46-50 από τον Αμερικανό που φτάνει 12 πόντους. Με 2-3 τρίποτα παρακαλώ. Διαμαντίδης για τον Winston. Μπετσίροβιτς. Winston. Προσπαθεί να ανοίξει την άμυνα, παίρνει το σκριν από τον Ζίζιτς. Αλλά ο Κέτσμαν θα βοηθήσει από πίσω στο μαρκάρισμα, θα κλέψει την μπάλα. Παλάθιο. Φάουλ του Διαμαντίδη, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει με αντικανονικό βέβαια τρόπο την baseline στον Παλάθιο. Ξανά εδώ η φάση. Έξω ο Ζίζιτς που έχει 3 φάουλ, μέσα ο Μπατίστ.
46-50, 7 και 23 πριν το τέλος τρίτου περίοδου. Κέτσμαν. Πάντα Παλάθιο. Καλή άμυνα Διαμαντίδη. Ο Βελίτσκοβιτς για τον Κέτσμαν. Πάει στο drive, θα ξεφύγει και από τον Μπατής και θα μειώσει τις 2, 48-50. Μπετσίροβιτς. Το σουτ πάνω σε άμυνα από τον Αμερικανό. Εύκολο rebound από τον Βελίτσκοβιτς. Προϋποθέσεις ενδιασμού για την Παρτίζαν. Ο Παλάθιος στέκεται και σουτάρει. Rebound εύκολο από τον Διαμαντίδη. Εδώ υπερίσχυε ο ενθουσιασμός της λογικής. Και ο Παλάθιο έχασε την ευκαιρία. Διαμαντίδης. Παναθηναϊκός προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο. Winston. Διαμαντίδης. Θα γίνει το λάθος καθώς ο Δικούς δεν συγκρατήσει την μπάλα. Η Παρτίζαν έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προηγηθεί με ένα τρίποντο. Όλα αυτά 6 και 25 από το τέλος του δύο περίοδου. Παλάθιο για τον Βελίτσκοβιτς. Διστάζει προς τιμή, τελικά θα κάνει το σούτ για 3. 51-50 η Παρτίζαν περνάει. Βελίτσκοβιτς. Σουτάρει με 50% στα τρίποντα η Παρτίζαν. Εκτός στα 14. Σπανούλη στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μαζί του Winston. Διαμαντίδης. Σπανούλης. Μπατίστ. Προτίμησε να τελειώσει τη φάση αντί να βρει τον, να δώσει τον ελεύθερο Τσαρτσαρή που ήταν στη γωνία και περίμενε. Μπατίστ έδειξε εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, πάτησε γερά. 51-52, Παναθηναϊκός ξανά μπροστά. Αλλά η Παρτίζαν πια έχει περισσότερο ενθουσιασμό και περισσότερη πίστη. Επιβεβαίωνεται εδώ, καθώς ο Πέκοβιτς έβγαλε εκτός ισορροπίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και τάρφωσε εντυπωσιακά. 53-52 με 16 πόντους του Πέκοβιτς. Σπανούλης. Διαμαντίδης. Μπετσίροβιτς. Το φάουλ από τον Κέτσμαν. Φάουλ που μάλλον εκμεύσε ο Μπετσίροβιτς με τον τρόπο που έβαλε το κορμί του. Κοιτάξτε εδώ η προσποίηση. Ο αντίπαλος έχει βάλει χαμηλά το χέρι και σπρώχνει. Δύο βολές για τον Σάνι Μπετσίροβιτς, ο οποίος στην προηγούμενη του επίσκεψη εκεί είχε μία στις τρεις. Ισοφάριση, 53 όλα. Μπετσίροβιτς φτάνει τους 11 πόντους και είναι πάντα ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πόντους από πολύ περισσότερους παίκτες από όσους η Παρτίζαν. Rebound από τον Τσαρτσαρή. Σπανούλης. Σουτάρει για τρεις με καλές προϋποθέσεις. 53-56 ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι θέλει να παραμείνει το αφεντικό του αγώνα. Όλα αυτά 5 λεπτά πριν το τέλος τρίτου περίοδου. Παλάθιο για τον Βελίτσκοβιτς. Rebound από τον Τσαρτσαρή. Μπετσίροβιτς. Χαμηλά στον Μπατίστ. Πάντα Μπατίστ. Έχει στην πλάτη τον Πέκοβιτς. Διαμαντίδης. Ελεύθερος ο Μπετσίροβιτς. Για τρεις. Δύο στα δύο ο Παναθηναϊκός. Μόλις ένιωσε την καυτή ανάσα της Παρτίζαν. Αυτό θα πει αντίδραση μεγάλης ομάδας. 53-59 και τώρα είναι ο Βουγιώσεβιτς αυτός που αναγκάζεται να πάρει time out. Επιστρέψει, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης σε μια επίδειξη κλάση, σε μια επίδειξη ανωτερότητας, είχε άμεση απάντηση με αυτό το 0-7 που βλέπετε στις οθόνες σας. Το 0-7 έγινε με μία βολή και δύο τρίποντα τον Σπανούλη και Μπετσίροβιτς. Παλάθιο προσπαθεί να περάσει, αλλά με την παρέμβαση του Μπατίστ την μπάλα θα καταλήξει εκτός τερέν. Για την Παρτίζαν και πάλι βεβαίως, που έχει όμως μόλις 7 δεύτερα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση. Θα επιστρέψει ο Μπόζικ αντί του Παλάθιο.
Αναφορά λοιπόν από τον Σέρβο που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη. Βελίτσκοβιτς, μαρκάρει ο Τσαψαρίς, πάντα Βελίτσκοβιτς. Θα ξεφύγει πολύ εύκολα από τον αντίπαλό του και θα ολοκληρώσει. 95-59. Απρόσμενα κακή άμυνα τον Τσαψαρί. Διαμαντίδης. Μπατίστ προσπαθεί να παίξει απέναντι στον Πέκοβιτς. Για τρεις ο Σπανούλης. Μπόδικ. Φάουλ από τον Διαμαντίδη. Νομίζω το δεύτερο του στο παιχνίδι. Με τράγματι. Και τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Παρτίζαν έχει ήδη 5. Μπόζικ. Ελεύθερος για τρεις, άσχημο σουτ, rebound όμως από τον Βελίτσκοβιτς. Και δεύτερο rebound από τον Βίτσοβατς, που παίρνει και το φάουλ, το οποίο τον οδηγεί στη γραμμή, φάουλ του Μπετσίροβιτς. Δεύτερο, το οδηγεί τον Βίτσοβατς στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Τρίτος πόντος του Βίτκοβατς στο παιχνίδι. Μάλλον δεύτερος τώρα είναι ο τρίτος. Με τρεις στις τέσσερις βολές, δεν έχει καλά θέλει τόσο διάση. 57-59. Ο Παρτίζαν και πάλι κοντά, αλλά ο Παναθηναϊκός οργανώνει την επίθεσή του με τον Σπανούλη. Φάουλ του Τρίπτοβιτς. Τέταρτο παρακαλώ. Ο Ούρος Τρίπλοβιτς με 8 πόντους και 2 στα 3 τρίποντα. Θα φύγει αναγκαστικά τώρα από το παιχνίδι ή όχι. Δεν βλέπω, τώρα σηκώνεται ο Τέπιτς για να πάρει τη θέση του. Ενώ αντί του Διαμαντίδη μπαίνει στον Παναθηναϊκό ο Διασκεβίτσης. Τα λέει εδώ με τον Μπετσίροβιτς, ένας Λιθουανός και ένας Σλοβένος. '57-60 από τον Σπανούλη που φτάνει τους 11 πόντους με αξιοθαύμαστα ποσοστά. 2 στις 3 βολές, 3 στα 3 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα. Θα χάσει όμως εδώ άλλη μια βολή. Παναθηναϊκός γενικά δεν πάει καλά τη βολή. 65%, 13 στις 20. Αντίθετα η Παρτίζαν έχει 14-16. Μπόζικ. Τέπιτς. Θα τελειώσει τη φάση ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πολύ δύσκολο καλάθι. 59-60. Μετσίροβιτς. Άλλο ο Σλοβένος για τον Μπατίστ. Ο κύριος 100% είναι σήμερα ο Μετσίροβιτς. Δεν έχει χάσει ούτε ένα σούτ εντός παιδιάς. Έχει 6 στα 6. 4 στα 4 δίποντα. 2 στα 2 τρίποντα. Έχει χάσει όμως 3 βολές. 2 στις 5. Φτάζει 16 πόντους, όσους και ο Πέκοβιτς. Εντυπωσιακή επιθετική επίδοση από τον Σλοβένο Άσο, ο οποίος τώρα κάνει φάουλ εκτός μπάλας και στέλνει στη γραμμή τον Βίτκοβατς, ο οποίος σκοράρει μόνο από εκεί με 3 στις 4 βολές. Και ενώ το σκορ είναι 59-62 υπέρ του Παναθηναϊκού, 2:28 πριν το τέλος, ο Βιλιόσεβιτς θα ξεκουράσει για λίγο τον Πέκοβιτς. Πιθανότατα μέχρι το τέλος της περιόδου έβαλε τον γίγαντα τον 2.29, τον 2.30, τον Βράνιες. Ο Μπράντοβιτς εδώ σε πρώτο πλάνο. Ο Βίτκοβατς έκανε το 60-62. 61-62 με 5 πόντους του Βίτκοβατς από τη γραμμή σε 6 βολές. Μπετσίροβιτς, Διασκεβίτσιος, Μπετσίροβιτς, χαμηλά στον Τσαρτσαρί, όσος φωνάζει ότι ο Τσαρτσαρίς ήρθε από το έξω μέρος του γηπέδου, ελεύθερος ο Μπετσίροβιτς, το πρώτο του άστοχο σούτ εντός παιδιάς, rebound από τον Βράνιες, προϋποθέσει ευνηδιασμού για την Παρτίζαν,
το φάουλ από τον Τσατσαρή που θα στείλει τον Βελίτσκοβιτς στη γραμμή για δύο ακόμα ελεύθερες βολές. Τώρα η Παρτίζαν έχει τη δυνατότητα να προσπεράσει. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Η σύγκρουση είναι με τοπική. Δηλαδή συνιστά επιθετικό φάουλ και όχι αμυντικό. Αλλά βεβαίως οι διαιτητές. Δηλαδή 62. Δύο λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παρτίζαν ξαναπερνάει. Όπως και τις προηγούμενες φορές. Με ένα πόντο. Δεν έχει προηγηθεί μεγαλύτερη διαφορά. Τι το Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι τους 12. Με Τσίροβιτς. Αλλά για να δούμε αν ο πρωταθλητής Ευρώπης θα συνεχίσει να αντιδρά το ίδιο αποτελεσματικά. Το λέει από τη Σπανούλη το φάουλ από τον Βράνιες. Δύο βολές για τον Έλληνα διεθνή γκάρ. Ξανά εδώ η φάση, το πέρασμα ταχύτατο από τον Σπανούλη και πεντακάθαρο το φάουλ. Σκεφτείτε ότι αμέσως μετά ο Βράνιες διαμαρτυρόταν ότι δεν ήταν φάουλ. Εδώ κόντεψε να το κόψει το χέρι του Σπανούλη. Και διαμαρτυρόταν τον Σπανούλη ότι δεν έκανε φάουλ. Τα τρία όλα από τον Βασίλη Σπανούλη που φτάνει τους 12 πόντους. Αυτή τη φορά δεν έχασε πολύ, δεν πέτυχε μία στις δύο. Έχει 13 πόντους. Παναθηναϊκός προηγείται με έναν 63-64. Παλάθιο για τον Βελίσκοβιτς. Πάντα παλάθιο. Φάουλα από τον Σπανούλη. Μετράει το καλάθι και μία βολή για τον Μίλτον Παλάθιο που ξανάδωσε το προβάδισμα στην Παρτίζαν. 1:38 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και τώρα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους δύο πόντους. Αν ευστοχήσει. Πράγματι, 16-64 από τον Παλάθιο. Για Σκεβίτσιους. Πάντα Γιασκεβίτσιους, Σπανούλης, Τσατσαρής, ελεύθερος ο Γιασκεβίτσιους για τρεις. Επιτέλους ο Λιθουανός θα βρει τον στόχο. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίκτης, αλλά ακόμα δεν έχει εγκληματιστεί πλήρως τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης έκλεψε, αλλά χρεώθηκε με βήματα. Βέβαια είναι ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με αυτό το τρίποντο του Γιασκεβίτσιους με 66-67. Και Σκεβίτσιος έχει 5 πόντους και πετύχει και ένα δίποντο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σπανούλης πιέζει τον Παλάθιο. Πάντα Παλάθιο. Κινείται η επίθεση της Παρτίζαν. Ο Τέπιτς για τον Βελίτσκοβιτς. Στέκεται, σουτάρει πρώτο Τσαρτσαρί. Το rebound από τον Σπανούλη καθώς λειτουργήσαν τα block out. Για Σκεβίτσιους. Φάουλ από τον Βράνιες. Άλλωστε δεν ζήταγε τίποτα άλλο στη φάση αυτή ο μεγάλος Λιθουανός. Γι' αυτό έκανε την προσποίηση. Ο Βράνιες πάλι διαμαρτύρεται, αλλά έπεσε σαν σακί πάνω στον Γιασκεβίτσιους μετά την προσποίηση που έκανε ο Λιθουανός. Άμα ξαναδείτε τη φάση στο replay, δεν έχετε καμιά αμφιβολία. Ναι, λέει αμύνθηκε με σηκωμένα τα χέρια, αλλά με το σώμα έπεσε πάνω στον αντίπαλο. Ο Γιασκεβίτσιους είναι πολύ εύστοχος στις βολές, σε όλη την καριέρα. 66-68. Ο Γιασκεβίτσιους που στο κρίσιμο σημείο απαντά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με 5 συνεχόμενους πόντους. Και που ήταν δύο πίσω, ο Παναθηναϊκός περνάει με τρεις μπροστά, με 5 πόντους του Λιθουανού. Παλάθιο. Θα πάρει νέο φάουλ από τον Σπανούλη. Γεγονός που τον οδηγεί και πάλι στη γραμμή. 37 δεύτερα πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Σπανούλη. Πολλά τα φάουλ. 2, 4, 6, 8,
10, 14, 16, 21 για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Έχει λιγότερα η Παρτίζαν. Ο Παλάθιο ευστοχή με κλειστά μάτια στις βολές. Έχει 5 στις 5, 8 στις 8 έχει ο Πέκοβιτς και 5 στις 6 ο Βίτκοβατς. 68-69 για Σκεβίτσιους. Ξανά ο Λιθουανός. Θα παίξει ο ένας εναντίον ενός. Εναντίον τελικά κάνει βήματα. Γιατί δεν είχε ξεκαθαρισμένη άποψη για το τι θα κάνει. Απ' τη μια σκεπτόταν να πάει μέσα, καθώς ήταν μάλλον εύκολο να περάσει τον Βράνιες, τον δισκίνητο γίγαντα των 2.30. Από την άλλη, έψαχνε και το σούτ ή την μπάσα και τελικά έκανε το φάουλ. Θα βρει ο Βράνιες και θα επιστρέψει ο Πέκοβιτς. Έξω και ο Γιασκεβίτσιος, μέσα ο Χατζιβρέτας. Στρέφει και ο Γουίνστον και ο Μπετσίροβιτς δηλαδή. Παλάθιο. Πάντα Παλάθιο. Τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου, θεωρητικά τουλάχιστον. Θα τελειώσει τη φάση με follow ο Πέκοβιτς παρακαλώ. Σπανούλης για τον Γουίνστον. Σουτάρει πάνω σε άμυνα. Αλλά ο χρόνος έχει εκπνεύσει. Το τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει. Με την Παρτίζα να προηγείται, θα δούμε πώς. Ναι, ξεκινάει με μια σούπερ αμυντική πεντάδα. Σπανούλης, Χατζιβρέτας, Γουίνστον και Μπατίστ με Τσαρτσαρί. Και βέβαια έχει την πολυτέλεια, έχει και το Διαμαντίδη στον πάγκο. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει για να ενισχύσει την άμυνα ακόμα περισσότερο. Άλλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει χάσει τα rebound πια. Καθώς αυτή, σε αυτή την κατηγορία η Παρτίζα έχει 25 και ο Παναθηναϊκός 15. Σπανούλης, Μπατίστ, Τσαρτσαρίς. 5 δεύτερα ακόμα για να τελειώσει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Τσαρτσαρίς επιμένει. Σουτ κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. 70-71 με τον Τσαρτσαρί να φτάνει τους 11 πόντους. Και να είναι και αυτός, και να είναι αυτός πια ο κύριος 100%, καθώς δεν έχει χάσει σουτ εντός παιδιάς. Έχει 3 στα 3 δίποντα και βεβαίως έχει και 5 στις 5 βολές. Ο Βίτκοβατς θα χρεωθεί με βήματα σε αυτή την ατομική του προσπάθεια, σε αυτό το one man show που επιχείρησε. Ο Βίτκοβατς, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι με 5 πόντους όλους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σπανούλης για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Τρίπτοβιτς στην Παρτίζαν που έχει 4 φόλ. Τσαρτσαρίς. Μαρκάριο Μιλόσεβιτς που είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Παρτίζαν. Παρτίζαν που έχει πάρει πόντους από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτες. Τη συναντήθηκε ο Παναθηναϊκός. Από 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν έχουν σκοράρει ο Τομάσεβιτς και ο Βούγιανιτς. Ο Βούγιανιτς δεν έχει μπει καν στο παρκέ. Παναθηναϊκός δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής 11 παίκτες. Σπανούλης. Εκτός ισορροπίας θα βρει το στόχο, ένα δύσκολο καλάθι. Μα και το προηγούμενο όμως του Τσαρτσαρί ήταν ακόμα πιο δύσκολο. 70-73, 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Παναθηναϊκός ξεκινάει με ένα 0-4. Παλάθιο για τον Βίτκοβατς. Τελικά έμεινε στο παρκέ. Ο Παλάθιο με καλές προϋποθέσεις. Ο Τσαρτσαρίς καθαρίζει προς στιγμή το rebound μετά από ταλαιπωρία η μπάλα στον Γουίνστον. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Είναι πράγματι ο Αμερικανός ολοκληρώνει. 0-6 ο Παναθηναϊκός. 70-75 προηγείται μετά από 2 λεπτά αγώνα στην τελευταία περίοδο. Ο Παλάθιο πιεζόμενος από τον Σπανούλη. Κέτσμαν δυσκολεύεται απέναντι στον Γουίνστον το φάουλ από τον Αμερικανό. Καθώς έβαλε αντικανονικά το χέρι του. 7:57 πριν το τέλος. Πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού στην τέταρτη και τελευταία αυτή περίοδο. Επίσης ένα φάουλ έχει και η Παρτίζαν. Τα φάουλ συνολικά πρέπει να είναι 22 για τον Παναθηναϊκό, 21 για την Παρτίζαν. Βίτκοβατς. Φάουλ εκτός φάσης από τον Κέτσμαν, νομίζω στο Γουίνστον. Αν είδα καλά το τι έδειξαν οι διαιτητές ή όχι. Ο Πέκοβιτς είναι. Έδειξε
ότι οι διαμαρτυρίες είναι δίκαιες. Ήταν ένα φάουλ εφεύρεση από την πλευρά των διαιτητών. Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Σπανούλη. Μπετσίροβιτς πάει στην ατομική προσπάθεια. Το κλείστησε η μπάλα. Ζητάει και αυτός φάουλ από τους διαιτητές. Γιατί να μην ζητάει, εδώ προηγουμένως οι Σέρβοι ζήταγαν ό,τι ήθελαν. Μάχη για το rebound. Ο Μπατίστε δεν δίνει μια σταθερή λύση. Αρκέστηκε στο να πετάξει την μπάλα προς τον Χατζηβρέτα, ο οποίος δεν μπόρεσε να γίνει κατοχός της. Έτσι λοιπόν η Παρτίζαν ανανεώνει την επίθεση. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Δεν τους το έγραψαν στη στατιστική νομίζω, αλλά ανανέωση είναι. Αυτό είναι ομαδική προσπάθεια. Με φάουλ από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Σπανούλης κάνει το φάουλ τον Πέκοβιτς που είχε πάρει την μπάλα σε πλεονεκτική θέση και ήταν έτοιμος να σκοράρει. Το τρίτο φάουλ του Βασίλη Σπανούλη. Φεύγει ο Κέτσμαν, επιστρέφει ο Βελίτσκοβιτς. Με τρία φάουλ ο Παναθηναϊκός έχει Σπανούλη. Γκολ φάουλ τώρα από τον Βίτσοβατς. Το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Σέρβου forward. Και τέταρτο φάουλ παρακαλώ. Για ποιον? Για τον Μπετσίροβιτς. 73-75. Ο Διαμαντίδης ετοιμάζεται. Μπετσίροβιτς. Winston. Πάει προς τα μέσα. Ο Αμερικανός είναι γρήγορος, είναι αθλητικός, αλλά ξέρει να βάλει και την μπάλα στο παρκέ. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που τον επέλεξε ο Μπράντοβιτς. Δεν πήρε ένα παίχτη που έχει μόνο αθλητικά προσόντα. Πήρε ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει τον μπάσκετ το δικό του και το αποδεικνύει σε αυτές εδώ τις φάσεις. Δημιουργεί φάσεις μόνος του ο Αμερικανός. 73-76 από τον Kennedy Winston. Φτάνει τους 5 πόντους με μία στη μία αβολή, 2 στα 2 δίποντα. Εδώ τώρα θα αστοχίσει, είναι η πρώτη του αστοχία στο παιχνίδι. 73-76. Μπόζικ. Βελίτσκοβιτς για τον Βίτκοβατς. Ο Τρίπκοβιτς, ο Βίτκοβατς για τρεις. Παναθηναϊκός δεν θα ελέγξει το rebound. Ο Μπατίστα θα σταματήσει με φάουλ τον Πέκοβιτς που θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλ του Μπατίστ, πέμπτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 6:45 πριν το τέλος του αγώνα η Παρτίζαν αποκτά το δικαίωμα του μπόνους. Μάλλον λάθος το είπα. Αποκτά τον μπόνους. Αποκτά δικαίωμα βολών. Ο Πέκοβιτς έχει το εντυπωσιακό για ψηλό. 10 στις 10 από τη γραμμή. Σπανούλης. 75-76. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα πόντο και έχει την μπάλα. Το pick and roll με τον Μπατίστα. Τελειώσει την μπάλα. Θα τελειώσει η φάση θηριωδώς. Κάρφωσε και πήρε και φάουλ. Μια εντυπωσιακή ρεβάνς για την προηγούμενη ήττα του από τον Πέκοβιτς. Ξανά εδώ η πάσα λέιζερ από τον Σπανούλη και ο Μπατίστ θα κρεμαστεί από το καλάθι παίρνοντας και το φάουλ από τον Βίτκοβατς που φεύγει από το παιχνίδι. Μια βολή συμπληρωματική για τον Μάικ Μπατίστ. 75-79 ο Παναθηναϊκός παίρνει ανάσα, πάει στους 4. Ο Μπατίστα έχει φτάσει στους 9 πόντους. Φάουλ ο Μπατίστα.
Είναι το τέταρτο, τρίτο για τον... όχι. Το τέταρτο για τον Αμερικανό του Παλαθηναϊκού. Τέσσερα έχει και ο Μπετσίροβιτς. Αναγκαστικά θα φύγει από το παιχνίδι για να το κρατήσει ο Μπράντοβιτς για το κρίσιμο φινάλε στη θέση του ο Ζίζιτς. Ο Μπόζικ έχασε την πρώτη ελεύθερη βολή. Παρτίζαν έχει 24-27 ή την 89%. 25-28 ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 19-27, 70%. 76-79, 6-25 πριν το τέλος. Παναθηναϊκός με το Σπανούλι. Μαρκάριο Παλάθιο. Το σκρίν από τον Ζίζιτς. Πάει προς τα μέσα. Διαμαντίδης, ελεύθερος για τρεις. Πολύ καλές προϋποθέσεις και πράγματι ο Δημήτρης Διαμαντίδης που έχει εξελιχθεί σε έναν άριστο πια σου τέρτριο πόντων. Κάνει το 76-82. Διαμαντίδης έχει 2 στα 3 τρίποντα σήμερα και φτάνει 10 πόντους. Ο τέταρτος παίκτης του Παναθηναϊκού σε διψήφιο αριθμό πόντων. Βελίτσκοβιτς για τον Τρίπκοβιτς. Πάει από την baseline. Μάχη για το rebound. Ο Σπανούλης μέσω Winston. Ξεχύνεται στην αντεπίθεση αλλά θα βάλει πολύ σωστά φρένο καθώς οι Σέρβοι είχαν επιστρέψει. Πάντα Σπανούλης με αντίπαλο τον Τρίπκοβιτς που έχει 4 φάουλ και δεν μπορεί να αμυνθεί. Αλλά τρακάρει στο πόδι την μπάλα και έτσι γίνεται μπρος πίσω. Εκεί που ο Σπανούλης είχε πλεονέκτημα απέναντι στον Τρίπκοβιτς που δεν έχει ταχύτητα και έχει 4 φάουλ. Τελικά χάνει την μπάλα. Μια άτυχη στιγμή για τον Λαρισαίο γκάρ του Παναθηναϊκού αλλά και για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Την μπάλα χτύπησε στο πόδι του Ζίζιτς που είχε δώσει το σκριν. 76-82, 5,5 λεπτά ακόμα. Η Παρτίζαν με τον Παλάθιο. Φάουλ από ποιον, από τον Ζίζιτς. Ο Πέκοβιτς θα πάει για άλλους δύο εύκολους πόντους στη γραμμή. Ο Ζίζιτς έχει αυτό 4 φάουλ. Εκτός βέβαια αν ο Πέκοβιτς κουράστηκε να έρθει εκεί. Έχει 10 στις 10 βολές. Ο Τρίπκοβιτς έφυγε. Επέστρεψε ο Τέπιτς. Ο Πέκοβιτς έχει φτάσει 20 πόντους. Αλλά πού να χάσει βολή. 11 στις 11. 77-82. 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Θα επιστρέψει ο Γιασκεβίτσιος. 78-82. 22 πόντια από τον Μπέκοβιτς με 12 στις 12 βολές. Και 5 στα 7 δίποντα. Έξω Σπανούλης, μέσα ο Γιασκεβίτσιος. Διαμαντίδης για τον Λιθουανό. Γιασκεβίτσιος με αντίπαλο τον Παλάθιο. Πάντα Γιασκεβίτσιος. Το pick and roll με τον Ζίζιτς και ένα εύκολο καλάθι από αυτή την άψογη και πολύ απλή και έξυπνη συνεργασία του Λιθουανού με τον Κροάτη. 78-84. Παλάθιο στη γωνία για τον Βελίτσκοβιτς που έχει κάνει ζημιά περισσότερο από την περιφέρεια. Καλή άμυνα από τον Winston. Φάουλ από ποιον. Από τον Γκέτσμαν που προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό rebound. Πέμπτο φάουλ του Γκέτσμαν. Ο πρώτος παίκτης που φεύγει με φάουλ από το παιχνίδι. Παναθηναϊκός προηγείται με 6, 4-48 πριν το τέλος. Η Παρτίζαν χάνει τον Γκέτσμαν με 5 φάουλ. Βγαίνει και ο Βελίτσκοβιτς και παίρνει τη θέση του ο Βίτκοβατς. Και ο Διαμαντίδης πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. 78-85. Στο κρίσιμο σημείο ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 7 και θα φύγει με 8 αν βάλει και αυτή τη βολή ο Διαμαντίδης. Μουσική 78-86. Ο Διαμαντίδης είναι ο πέμπτος παίκτης του Παναθηναϊκού σε διψήφιο αριθμό πόντων. 12. Όχι, λάθος. Είναι ο τέταρτος. Τέπιτς. Άστοχο το σούτ από τον Μπόζιτς. Εύκολο το rebound από την πλευρά του Βεκτόρα. Η Παρτίζαν σε αυτό το κρίσιμο σημείο δείχνει προς στιγμή τουλάχιστον να μην μπορεί να ακολουθήσει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Άλλωστε δεν έχει το βάθος του Παναθηναϊκού, ούτε την εμπειρία.
για Σκεβίτσιους στο σούτ υποπίεση, rebound από τον Τρίπκοβιτς. Ο Παλάθιο προσπαθεί να ευνηδιάσει. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν σε καλή θέση για να δώσει το stop, όμως θα χαθεί το lay-up από τους Σέρβους. Διαμαντίδης όμως δεν συγκρατεί την μπάλα. Νέα ευκαιρία για την Παρτίζαν. 4 λεπτά πριν το τέλος. Τώρα ο Παλάθιο θα τελειώσει τη φάση καθώς τρύπησε την άμυνα του Παναθηναϊκού. 80-86. Και τον Παλάθιο να φτάσει 19. Για Σκεβίτσιους. Πάντα ο Λιθουανός. Θα βγάλει τον αντίπαλό του εκτός ισορροπίας. 80-88. Οι Σέρβοι ζήτησαν βήματα σε αυτή τη φάση του Γιασκεβίτσου. Οι διευθυντές είχαν άλλη άποψη. 3,5 λεπτά ακόμα. Παναθηναϊκός προηγείται με 8. Πέκοβιτς. Παλάθιο προσπείται, ελευθερώνεται. Παίρνει το φάουλ από τον Διαμαντίδη. Θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Η Παρτίζαν έχει σουτάρει μέχρι στιγμής 30 βολές, ο Παναθηναϊκός 29, πάρα πολλές βολές. Πάρα πολλά και τα φάουλ, όπως καταλαβαίνετε. Χατζιβρέτας, αφού έκανε ως συνήθως καλή αμυντική δουλειά, φεύγει για να επιστρέψει ο Σπανούλης. Ο Παλάθιο δεν έχει χάσει καθόλου βολή, έχει 6 στις 6. Και τώρα 7 στις 7, βεβαίως, 82-88, 21 πόντι από τον Παλάθιο, 22 από τον Πέκοβιτς. Διαμαντίδης, Γιασκεβίτσιους, στο screen, κάνει το 5ο του φάουλ στο παιχνίδι, ο Τζίζιτς, Παλαθηναϊκός κάνει την μπάλα, χάνει και τον Κροάτι. Θα κάτσει στον πάγκο, ο δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται με 5 φάουλ, μετά τον Γκέτσμαν. Ο Μπατίστε επιστρέφει με 4 φάουλ. Αντί του Ζίζιτς. Το σκορ είναι 82-88, 3 λεπτά και 8 δεύτερα πριν το τέλος. Η Παρτίζαν έχει χρόνο για να ανατρέψει την κατάσταση. Παλάθιο. Για 3 το shoot rebound από τον Τέπιτς, αλλά ο Γιασκεβίτσιος θα διώξει την μπάλα εκτός του τερέν. Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πάλι ευάλωτος στο αμυντικό rebound. Έχει πάρει 11 επιθετικά η Παρτίζαν. Συνολικά 31 έναντι 19 είναι τα rebound υπέρ των Σέρβων. Ο Παλάθιο για τον Τρίπκοβιτς που συνεχίζει να παίζει με 4 φάουλ. Πέκοβιτς. Βήματα από τον σέντερ της Παρτίζαν. Εδώ ο Παναθηναϊκός απέφυγε ένα καλάθι ή ένα φάουλ, καθώς ο εξαιρετικά αποτελεσματικός Πέκοβιτς είχε απομονώσει τον Μπατίστ που έχει και 4 φάουλ. Πάλι διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Ο Μπράντοβιτς θα λέει εκεί με τον διαιτητή. Σπανούλης. Πάντα Σπανούλης, το σκρίν από τον Μπατίστ. Προσπαθεί να τελειώσει, όχι τη φάση. Α, θα παίξω εδώ. Θα παίξω ο κύριος Τρίπκοβιτς. Η μπάλα έπρεπε να είναι για τον Παναθηναϊκό. Βήματα από πάνω στον Παλάθιο, ίσως για να διορθώσουν οι διαιτητές το προηγούμενο λάθος. Προηγουμένως ο Τρίπκοβιτς έγινε κάτοχος της μπάλας προερχόμενος απ' έξω, απ' το έξω μέρος του γηπέδου. Δεν ήταν βήματα εδώ. Νομίζω ότι πράγματι οι διαιτητές πήγαν να ισοφαρίσουν με ένα νέο λάθος το προηγούμενο. Γιασκεβίτσιους. Μπατίστ. Σπανούλης. Πάντα Σπανούλης. Winston στο σίδερο και rebound από τον Πέτκοβατς. Ακόμα 2 λεπτά. Ο Πέτκοβιτς θα τελειώσει τη φάση με ευκολία καθώς τον Μπατίστε έχει 4 φάουλ και δεν μπορεί να μην πει 4-8. Χρειαστεί να πάει μια βοήθεια πάνω στον Πέτκοβιτς. Αμυντική βοήθεια εννοώ.
Διαμαντίδης για τον Μπατίστ. Ο Παλάθιο κάνει φάουλ στον Διαμαντίδη. Και αυτός θα πάει στη γραμμή, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει τον μπόνους των βολών. Τρίτο φάουλ για τον Παλάθιο. Κοιτάξτε πώς σπρώχνει. Και μετά λέει ότι όχι, δεν έκανα φάουλ. Βέβαια, όλοι το κάνουν αυτό. Ποιος παραδέχεται τις παραβάσεις. Όλοι παίζουν αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι απέναντι στους διαιτητές. Δηλαδή, θα φωνάξω τώρα για να γλιτώσω κάτι μετά. Διαμαντίδης. 84-89. Τον Διαμαντίδη να έχει 13 πόντους με 5 στις 5 βολές, 1 στα 3 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 6 rebound. Ο 84-90 και πάλι στους 6, 1 και 40 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός θέλει μια καλή άμυνα για να καθαρίσει το παιχνίδι. Παλάθιο δεν βρίσκει πάσα προς τον Πέκοβιτς. Εκεί τώρα θα γίνει το λάθος, μπρος πίσω. Όχι, έχει ακόμη σε χέρι Παναθηναϊκού. Παλάθιο. Ελύσεται βήματα ή φάουλ. Τελικά οι διαιτητές δίνουν φάουλ στον Διαμαντίδη. Μετά από αυτό το καλαματιανό του Παλάθιο. Ο οποίος θα πάει στη γραμμή. 4 φάουλ και Διαμαντίδης. 31 συνολικά ο Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε εδώ. Πατάει ο Παλάθιος, γυρίζει. Ο Διαμαντίδης τι κάνει, έχει σηκώσει τα χέρια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 1 και 18 πριν το τέλος. Ο Παλάθιος μειώνει στο 85-90. Έχει 8 σε 8 βολές. 9 σε 9 τώρα. 86-90. Πιέζει η Παρτίζαν. Διαμαντίδης. Το σκρίν από τον Μπατίστ. Γουίνστον για τον Γιασκεβίτσιους. Πολύ σωστά ο Παναθηναϊκός παίζει με τον χρόνο, ενώ είχε την ευκαιρία να πάει στο lay-up. Σπανούλης, Διαμαντίδης, τώρα πρέπει να γίνει το shoot από τον Γιασκεβίτσιους. Δεν είναι καλό, rebound ο Πέκοβιτς. Παλάθιο, 55 δεύτερα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε μεγάλη ωριμότητα αυτή την επίθεση, αλλά ο Γιασκεβίτσιους αστόχησε το shoot παρότι ήταν ελεύθερος. Ο Πέκοβιτς μείωσε σε 88-90 το τέλος. Και έχει και την μπάλα. Θεωρητικά δύο επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό, μία για την Παρτίζαν. Γεγονός που το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού το κάνει ακόμα μεγαλύτερο, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με την θεωρία. Σπανούλης ελεύθερος στο σουτ. Δεύτερο ελεύθερο άστοχο σουτ του Παναθηναϊκού στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Προηγουμένως από τον Γιασκεβίτσιου, τώρα από τον Σπανούλη. Παναθηναϊκός θέλει μια καλή άμυνα, κυρίως πάνω στον Μπέκοβιτς. Γιατί νομίζω ότι πάλι εκεί θα κουμπίσουν την μπάλα οι Σέρβοι. Τέπιτς. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν. Πέκοβιτς. Πράγματι και ισοφαρίζει. 13,5 δεύτερα πριν το τέλος. Έχουμε νέο time out. Να μου πει Αθήνα αν θα πάμε για διαφημίσει ή όχι. Γιασκεβίτσιους για τον Διαμαντίδη. Αμέσως φάουλ από τον Τρίπκοβιτς. Που σημαίνει ότι ο Βουγιώσεβιτς ακολουθεί η συνταγή ο Μπράντοβιτς. Θέλει αυτό στην τελευταία επίθεση. Να λοιπόν που και οι δύο Σέρβοι προπονητές έχουν την ίδια λογική. Διαμαντίδης μέχρι στιγμής έχει 6-6 βολές. Ο χρόνος που απομένει είναι 12 δεύτερα. Ο Τσατσαρίς αντί του Γουίνστον. Για καλύτερο rebound εδώ σε ενδεχόμενη αστοχία του Διαμαντίδη. Αλλά ίσως και για άμυνα πάνω στον Πέκοβιτς. Οι κραυγές των οπαδών της Παρτίζαν δεν πτωούν τον Διαμαντίδη. 90-91. 7-7 βολές ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και 15 πόντους. Εδώ ο Μπράντοβιτς. Σφυρίγματα συνεχίζονται. Ο Διαμαντίδης όμως κάνει το 90-92. Εδώ ο Παναθηναϊκός. Μάλλον δεν πάει για φάουλ, πάει για καλή άμυνα. Ελεύθερος ο Βελίτσκοβιτς. Εδώ ήταν πολύ τυχερός ο Παναθηναϊκός, καθώς η άμυνα του ήταν για τα άγρια θηρία. Άφησε το σουτ ελεύθερο. Θα μπορούσε ο Βελίτσκοβιτς να τελειώσει το μάτσο του.
Γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς απ' έξω φωνάζει στους παίκτες του, κάνει δρυμύτατες παρατηρήσεις για αυτό το αμυντικό λάθος, το οποίο λίγο έλειψε να κοστίσει το παιχνίδι. Τον βλέπετε εδώ, τον Ζέλι Μιλοβράντοβιτς, και έχει απόλυτο δίκιο. Στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα οι παίκτες του ξέχασαν τον Βελίσκοβιτς εντελώς ελεύθερο. Απλά ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός που αστόχησε ο Σέρβος. Ο Τσαρτσαρίς σφραγίζει το αποτέλεσμα, 8-10 το δευτερολέπτο. Το κατοστά, ξέρω εγώ πόσα είναι αυτά πριν το τέλος. 90-93. Αλλά το βέβαιο είναι ότι η ψυχή του Μπράντοβιτς και των υπολείπων παικτών και παραγόντων του Παναθηναϊκού στον πάγκο πήγε στην Κούλουρη όταν ο Βελίσκοβιτς βρέθηκε στο πιο κρίσιμο σημείο να φτάρει ελεύθερος για 3 και με τη διαφορά στους 2. Αν ευτοχούσε, ο Παρτίζαν είχε πάρει το μάτς με την εκπνοή. Εδώ, συγχαρτήρια